Καλημέρα σας, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους στα νησιά μας και στους ανθρώπους τους. Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσω από μία ξεχωριστή μέρα για τις διευθύνσεις περιβάλλοντος σε Δωδεκάνησο και Κυκλάδες, την ημέρα περιβάλλοντος, την παγκόσμια μέρα που θα γιορταστεί από την περιφέρεια στις 5 Ιουνίου στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Μεσσονική Τάφρο. Εκεί, με συμμετοχή του φυτωρίου, θα μοιραστούν στα παιδιά χιλιάδες φυτά, τα οποία παράγει το ίδιο το φυτώριο, και θα είναι άνθη, λουλούδια, ακόμα και μικρά δασικά δέντρα, όπου με σημαντική προσπάθεια του φυτωρίου, του γεωπόνου, του κυρίου Ρένεση, παράγονται κατά χιλιάδες και αξιοποιούνται και σε αναδασώσεις και σε τέτοιες όμορφες ευκαιρίες, όπως είναι η συγκεκριμένη με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, που είναι μια μέρα γιορτής κυρίως για τα παιδιά μας, που πάρα πολλά σχολεία της Ρόδου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσω βέβαια και τον πολιτικό προϊστάμενο του φυτωρίου, τον κύριο Μιχάλη Μπαριανάκη, που το έργο που παράγεται στο φυτώριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα συμμετέχουν επίσης από πλευράς περιφέρειας η υπεύθυνη του εθελοντισμού, η κυρία Χαρούλα Γιασιράνη, και ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου, όπου είναι υπεύθυνος για θέματα και πολιτικής προστασίας, αλλά και ευρύτερα θέματα που έχουν την υποστήριξη από τις δομές της περιφέρειας, υποστήριξη και προς το περιβάλλον. Θέλω να πω επίσης ότι περιβαντολογικά είχαμε και άλλη μια σπουδαία εκδήλωση. Ήταν η εκδήλωση παρουσίασης αφίσας με τα ενδυμικά είδη της Ρόδου, της Χλωρίδας και της Πανίδας. Κάτι πολύ σημαντικό που θα μοιραστεί σε όλα τα σχολεία του νομού Δωδεκανήσου. Αυτά λοιπόν τα είδη, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό των ειδών που υπάρχουν στην πατρίδα μας, στη χώρα, αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας καταγραφής τους, υπάρχουν πλέον εκεί και είναι οπτικο-ακουστικό υλικό που με εφαρμογές ενισχυμένης, θα έλεγα, πραγματικότητας, που είναι διαδικτυακή εφαρμογή, θα μπορούν τα παιδιά, οι μαθητές, μέσω του κινητού τηλέφωνο τους ή ενός φορητού υπολογιστού, να έχουν περισσότερες πληροφορίες για ένα ζώο, για ένα φυτό του τόπου μας, όπου μπαίνει λοιπόν η τεχνολογία, η πληροφορική, κοντά σε αυτές τις δράσεις περιβάλλοντος. Μπράβο λοιπόν στο Κέντρο Περιβαντολογικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων, στον κύριο Χάρη Συριάννη, τον Διευθυντή, και σε όλους όσους μόχθησαν, τους εκπαιδευτικούς και τους υπευθύνους του κέντρου, στο φυτώριο που επίσης συμμετείχε, και βέβαια στην εκπαίδευσή μας, τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι μια δράση που αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά είμαστε περήφανοι που ένα από τα καλύτερα κέντρα περιβαντολογικής εκπαίδευσης βρίσκεται και λειτουργεί σήμερα εδώ στη Ρόδο με στήριξη της περιφέρειάς μας. Επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω ότι ξεκινάνε μια μεγάλη σειρά από δραστηριότητες της περιφέρειας, που με επίκεντρο το περιβάλλον και την ανακύκλωση θα φτάσουν σε συνεργασία με τα σχολεία μας και με όλα τα σχολεία και με το Κέντρο Περιβαντολογικής Εκπαίδευσης, ούτως ώστε να δώσουμε το στίγμα ότι ναι, και σε αυτή τη χώρα περιβαντολογικά πάμε καλά. Θέλουμε να προχωρήσουμε. Μία ακόμα άμεση δραστηριότητα της περιφέρειας στη συνεργασία με την κυβέρνηση της χώρας είναι το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο που πραγματοποιείται στις Κυκλάδες. Σήμερα λοιπόν, 1η Ιουνίου, ξεκινάει στην Άξο για θέματα αγροτικής πολιτικής και πρωτογενούς τομέα. Εκεί λοιπόν καταγράφεται η ατζέντα της περιφέρειας για να δώσουμε την νησιωτικότητα, να δώσουμε τις δραστηριότητες που απαιτούνται, και θα συνεχιστεί στην Σύρο στις 5 και 6 Ιουνίου. Θα βρίσκομαι και εγώ εκεί για τα θέματα ανάπτυξης και βιομηχανίας, όπου σε μια θεματική ημερίδα θα βάλουμε τα θέματα, αυτά τα 20-30 ζητήματα που έχει εντοπίσει η περιφέρεια και ζητά απλοποίηση των αδειοδοτήσεων σε όλες τις επιχειρήσεις για να προχωρήσουν οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες, τα εργαστήρια, οι παραγωγικές μονάδες, χωρίς να χρειάζονται 20, 30 και 50 δικαιολογητικά. Να μπορούν να γίνονται με λίγα χαρτιά, ακόμα και διαδικτυακά, με προτάσεις συγκεκριμένες που έχουμε υποβάλει. Και επίσης μια άλλη πολύ σημαντική πρόταση νησιωτικότητας, ότι σε μικρά νησιά, σε μικρούς τόπους, πρέπει να υπάρχει μια ειδική νομοθετική κανονιστική ρύθμιση, ούτως ώστε μονάδες αναγκαίες για τη ζωή στο νησί
να βγαίνουν με γρήγορη αντιοδότηση. Ακόμα πιο γρήγορη, δηλαδή ένα αρτοποιείο στο Καστελόριζο. Μία μονάδα έτοιμου σχηροδέματος στη Φολέγανδρο. Αυτά λοιπόν, ένα νησιωτικό κράτος που έχει 100 νησιά και είναι όλη η ζωή της Ελλάδος στα νησιά της, πρέπει να έχει απαντήσεις και μεταρρυθμίσεις σε νομοθετικό επίπεδο. Μπορεί να λειτουργήσει ένα νησί χωρίς αυτές τις δομές? Νομοθετικά εργαλεία λοιπόν, για να μην πηγαίνουν οι διευθύνσεις περιβάλλοντος ή βιομηχανίας να εφαρμόσουν νόμους του κράτους, που παράδειγμα για τα αρτοποιεία, που αλλάζουν πάλι οι διαστάσεις, το ύψος, το μήκος, αν διάσουμε και με κορδέλα και μετράμε, δεν θα υπάρχει αρτοποιείο σε όλο το Αιγαίο. Και τα λέω αυτά χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Γιατί ναι, μεν εφαρμόζουμε την νομιμότητα και την νομοθεσία, αλλά απευθύνομαι και προς την κυβέρνηση. Εφαρμόζουμε και το δημόσιο συμφέρον. Για λόγους λοιπόν ευρύτερου, υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, πρέπει να έχει και ψωμί το νησί, πρέπει να βγαίνουν και οικοδομικά υλικά, πρέπει να λειτουργούν μονάδες παραγωγικές και, εν πάση περιπτώσει, να λύσουμε εμείς το πρόβλημα της νησιωτικότητας με τα δικά μας εργαλεία και με τα δικά μας όπλα. Επίσης, πάρα πολύ σύντομα θα αναφερθώ ότι είναι σημαντικό για την περιφέρεια, πολύ σημαντικό, σε συνέχεια βέβαια και του αναπτυξιακού συνεδρίου που γίνεται με την κυβέρνηση, η παρουσία και της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας επί τριήμερο στη Δωδεκάνησο στη Ρόδο με την τομεάρχη ανάπτυξης, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που επισκέφθηκε και παραγωγικές μονάδες του τόπου μας. Επισκέφθηκε λοιπόν μονάδες που αδειοδοτούνται από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, όπως είναι γαλακτοκομικές ή μονάδες με τοπικά προϊόντα, και έφερε προτάσεις νησιωτικότητας. Εμείς, κατά τις επαφές που είχαμε, ζητήσαμε αυτό ακριβώς. Το ίδιο που έλεγα προηγμένως, ότι μέσα στη δημοκρατική διακυβέρνηση μιας χώρας και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση θεσμικά προετοιμάζονται με προτάσεις και στόχους. Αν ο στόχος λοιπόν, ο οποίος πράγματι υπόθηκε, είναι κατανοητό από εμάς και τον υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη ικανοποίηση, είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, πρέπει να ενισχυθούν οι δομές σε όλα τα μικρά νησιά. Αυτά λοιπόν και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και θα κλείσω με το Πανεπιστήμιο. Είχαμε λοιπόν αρχαιρεσίες, είχαμε νέα πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου που επισκέφθηκε την περιφέρειά μας και μαζί με την νέα πρίτανική αρχή διαβεβαιώσαμε ότι η περιφέρεια ζητά από την πολιτεία να είναι δίπλα στο πανεπιστήμιο. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί η παιδεία και οι πανεπιστημιακές μονάδες στο νότιο Αιγαίο, στη Δωδεκάνησο, στα ανατολικά μας σύνορα, ενισχύουν και θωρακίζουν όχι μόνο την παιδεία, αλλά και εθνικούς και πολύ σημαντικούς στόχους. Οπότε ευχόμαστε στην Πρίτανη, να χρησιμοποιήσω και το όνομά της, που έχει το όνομα Χρυσή, να είναι μια χρυσή διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου.